Κύριε Πρόεδρε Τσινόδε, κύριε Γραμματέα Τσινόδε, Νεοδημοκράτες και Νεοδημοκράτες, ένα μεγάλο ευχαριστώ για μία ακόμα φορά για τη δυναμική και πολιτική παρουσία σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους εσάς, οι οποίοι αποτελείτε τους στρατιώτες και τους αγωνιστές της μεγάλης φιλελεύθερης δημοκρατικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Φυλάτε θερμοπύλες. Αν γυρίσω τον χρόνο λίγο πίσω, 7 με 8 μήνες, και να θυμηθούμε τι είχε γίνει τις προηγούμενες εκλογές. Όπως θυμάστε λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ εκβίασε τις εκλογές εξαιτίας της εκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, κατάφερε να πραγματοποιηθούν και στο τέλος τις κέρδισε, λέγοντας πολλά ψέματα, κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό και τάσσοντας τα πάντα στους πάντες. Από εκεί και πέρα υποσχέθηκε, όπως χαρακτηριστικά θυμάστε, την επόμενη των εκλογών να καταργήσει με ένα άρθρο και με ένα νόμο το μνημόνιο και επίσης ότι θα εφάρμοζε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, κατάργηση του έμφυα, 13η σύνταξη, το κατώτατο μισθό στα 751 ευρώ και πολλά άλλα. Αντί αυτών, είδαμε κάποια άλλα πράγματα. Είδαμε το τρίτο μνημόνιο, το πιο επαφές από όλα, με μέτρα ύψους 14 δις. Είδαμε κλειστές τράπεζες, είδαμε capital controls. Είδαμε να χρεώνεται 90 δις στο ελληνικό κράτος μέσα σε 7 μήνες. Είδαμε και τι δεν είδαμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από κάποια στιγμή και πέρα ο λαός έχει βάλει μυαλό. Πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει στις εκλογές που έρχονται. Στις επόμενες εκλογές, στις εκλογές της προσεχούς Κυριακής, όλοι μας πρέπει να καταδικάσουμε τα ψέματα και τον λαϊκισμό του κ. Τσίπρα και να αναδείξουμε πρώτη δύναμη τη Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Βαγγέλη τον Μημαράκη. Με εκπληκτικό πρωθυπουργό τον Βαγγέλη τον Μημαράκη, για να έρθει επιτέλους στον τόπο μας η πρόοδος, η ανάπτυξη και κυρίως η σταθερότητα. Θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά, να ζητήσω, γνωρίζετε βέβαια ότι φιλοξενούμε σήμερα και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εκτός τον βουλευτή μας, τον Γιάννη τον Πλαγιωτάκη, ο Μικάκης Σταυρακάκης και μια που αναφέρθηκα στο Μικάκη Σταυρακάκη, θα ήθελα Μικάκη να κάνει ένα χαιρετισμό. Όταν στην ΟΔΕ υπάρχουν συνεργάτες όπως είναι ο Παπής ο Λεβεντέρης, τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλά. Που είναι συνεργάτες όπως και κάποιοι άλλοι, οι πρόεδροι των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών και κάποιων ανθρώπων που παραμένουν φάροι της Νέας Δημοκρατίας στα χωριά. Μπορεί να έχουν καταργηθεί οι μικρές κοινοτικές, οι μικροί κοινοτικοί πυρήνες, πλην όμως υπάρχει σε κάθε Δήμο και από μια Δημοτική Τοπική Οργάνωση. Η στελέχωση αυτών των οργανώσεων, που είναι δικό σας μέλημα, δικό σας θέμα περισσότερο, που πρέπει να συμμετέχετε όταν γίνονται διαργασίες, θα πρέπει και εσείς να είστε εκεί και να παίρνετε το λόγο και να έχετε γνώσεις και να συμμετέχετε σε αποφάσεις. Είναι ο κύριος Πανόπουλος από τον Άγιο Νικόλαο, ο πρόεδρος της Δημοτικής Οργάνωσης. Τον ευχαριστώ για την παρουσία του σήμερα, παρά το γεγονός ότι είχε πάρα πολύ δουλειά, παρά τα αυτά ήρθε. Η θυσία των ανθρώπων της Νέας Δημοκρατίας, όπως η δικιά σας που αφήσατε τις δουλειές σας, τις απασχολίες σας, τον καναπέ σας, τη τηλεόραση και να είστε αυτή την ώρα, είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα για σας, γιατί αναγνωρίζουμε τη συμμετοχή σας σε όλους τους αγώνες του κόμματος. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν βάλει τον εαυτό τους μπροστά για να πάει η Νέα Δημοκρατία ένα βήμα πιο μπροστά, για να κερδίσει τις εκλογές, οι άνθρωποι αυτοί θέλουν τη στήριξη τη δική μας, τη δική σας, όλων μας. Και αυτό που έχω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι
από τα μηνύματα που έχουμε και από τη γνώση που έχουμε από όλες τις περιοχές του νομού, τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Νιώθουμε ειλικρινά πολύ ευτυχείς που αυτή τη στιγμή έχει ανατραπεί ένα κάποιο κλίμα που υπήρχε παλιότερα. Έχει μετατραπεί σε ένα κλίμα δυσφορίας κατά της προηγούμενης κυβέρνησης, κατά του αρχηγού της, και με την παρουσία του Μεϊμαρά και στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει μια φοβερή συσπήρωση, η οποία φάνηκε και από την έλευση και της Ντόρας της προάλλες και του Κυριάκου που ήρθε και τόσων άλλων πολιτικών και πολιτευτών που έχουν περάσει από εδώ. Νιώθουμε την ανάγκη να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Γιάννη τον Πλαγιωτάκη, που είναι και μια πατέρα και για την περιοχή μας την ευρύτερη των ομών Ασυδίου και για τη Σιτία ιδιαίτερα. Ο οποίος κατάφερε να φέρει τέτοια αξιόλογα στελέχη στην περιοχή μας και να έχουμε ακούσματα πρωτογενώς από αυτούς τους ανθρώπους. Θα πρέπει να υπάρξει και να διοχετευτεί το κλίμα αισιοδοξίας που αυτή τη στιγμή διακατέχει τα στελέχη της παράταξης, θα πρέπει στο κάθε χωριό να μεταφερθεί ένα μήνυμα αισιοδοξίας, θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14 μεθαύριο την Κυριακή στις εκλογές, θα πρέπει να στελεχωθούν τα τοπικά, τα εκλογικά τμήματα με εκλογικούς αντιπροσώπους, θα πρέπει να θυσιάζετε μερικές ώρες και να φανείτε προς τα εκεί. Συμμετέχετε με τις τοπικές στην στελέχωση των εκλογικών τμήματων όσο μπορείτε. Όσο μπορείτε. Χρειάζεται αυτό. Είναι αναγκαίο. Θέλω να συγχαρώ τους υποψήφιους, τους εύχομαι καλή επιτυχία. Και νιώθουμε την ικανοποίηση ότι είναι ικανά στελέχη, αποδεδειγμένα ικανά στις εργασίες τους, στην κοινωνική τους προσφορά. Ιδιαίτερα ο Γιάννης που είναι και σιτιακός, έχει τιμήσει τον νομό με την υπουργησιμότητά του κατά καιρούς. Μπράβο Γιάννη, νιώθουμε ευτυχείς. Όλο το λαθεί και το μένω. Έχουν ενός από τον Γιάννης, από την Ιερά Πέτρα, η Ελένη Ομοίος και από τον Αγγελικό Παράγη, ο Βαγγέλης Αγγελικός Ραοελούντα. Είναι στελέχη αξιολογότατα. Κάτι που παρέλειψε προηγουμένως ο Πάπης να πει. Η Ελένη είναι σκηνοθέτηση, θα τα πεις αυτά τα στοιχεία στο κάλεσμά σου στο να μιλήσουν. Τα αφήνω αυτά για μετά. Λοιπόν, καλά να είστε, εύχομαι καλά αποτελέσματα. Η τύχη είναι κοντά. Η προσπάθεια όλων μας πρέπει να αποδώσει καρπούς. Καλά να είστε. Πού μου έδωσε το βήμα ο πρόεδρος, δεν άνοιξε. Να σπαταχούμε έξω το βήμα ο πρόεδρος, Βαγγέλη Μαβικάκη, έχει το λόγο. Ο Βαγγέλης Μαβικάκης είναι υποψήφιος του κόμματός μας από την περιοχή του Δήμα Αγίου Νικολάου, καταγόμενος από την Ελούντα. Αξιότιμε Υπουργέ του τόπου μας, Γιάννη Πλαγιωτάκη. Άρχοντες του τόπου, λασιθιώτισσες και λασιθιώτες. Ακούγομαι καλά. Άραγε, αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί μέσα στο 2015 έχουμε τρεις επαναληπτικές εκλογικές περιόδους? Την ερχόμενη Κυριακή η χώρα οδεύει σε εθνικές εκλογές. Δεν ξέρουμε ακόμα αν χρειαστεί κι άλλη εκλογική ανάμεση. Δυστυχώς, με την ψήφο του ελληνικού λαού στις 25 Γενάρη βρέθηκε η χώρα στη συνισταμένη αριστερών ιδεολογικών
φρονημάτων που με την απειρία τους, τις ουτοπιστικές τους ιδέες, την έλλειψη πολιτικής, αυτοσυγκρότησης και γενικά κολυμπώντας μέσα σε θολά νερά, χωρίς να γνωρίζουν με τις πράξεις τους το τι διακύβευαν, οδήγησαν τον ελληνικό λαό σε μια περιπέτεια άνευ προηγουμένου. Ο ελληνικός λαός καλείται από τον Τσίπρα για άλλη μια φορά να του δώσει μέσα σε ένα χρόνο την τρίτη ευκαιρία διακυβέρνηση αυτού του τόπου. Την πρώτη την πήρε 25 Γενάρη, που ενώ γνώριζε ότι στις 20 Φεβρουαρίου έπρεπε να κλείσει την πέμπτη αξιολόγηση και να βγει η Ελλάδα στις αγορές, παίρνοντας την τελευταία δόση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ, προτίμησε σε συνεργασία με τον πρώην υπουργό του, εννοώ τον Γιάννη Μενανή, να παίξει το δικό του πολιτικό παιχνίδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βασικά όπλα την αλαζονία, τον εγωκεντρισμό και την αυταρέσκεια, ψάχνοντας δίθεν συμμάχους στο Νότο, ψάχνοντας δίθεν επενδυτικούς συμμάχους στην Ευρωπαϊκή Ρωσία, στο Ιράν και στην Κίνα. Είδατε εσείς να τον υποστηρίζει κανείς από αυτούς που ανέφερα? Είδατε να φέρει καμία διακρατική συμφωνία? Είδατε κάτι χειροπιαστό? Αφού λοιπόν κατανάλωσε χρόνο ξοδεύοντας τα κρατικά αποθέματα, ακόμα και από τα ταμεία των Δήμων, πληρώνοντας υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους, τόσο δανειοληπτικές όσο μισθούς και συντάξεις, περνούσαν οι μήνες χωρίς συγκεκριμένη οικονομική πολιτική αναδιάθεσης χώρας, με αποτέλεσμα η δημιουργική ασάφεια του Γιάννη Μενανή, η δημιουργική αστάθεια και αναξιοπιστία που κέρδισε η χώρα, με αυτές τις συμπεριφορές να οθήσει τους εταίρους Ευρωπαίους και το ΔΝΤ να κρίνουν την Ελλάδα αναξιόπιστη. Αφού η χώρα άρχισε να μην εκπληρεί τις υποχρεώσεις της, θυμάστε, είχαμε καθυστέρηση δόσης στο ΔΝΤ. Και γενικά οι υποχρεώσεις του κράτους ήταν όλες στο κόκκινο, δηλαδή κάθε μήνα συνταξιούχοι και μισθωτοί δεν ήξεραν να πληρωθούν. Μέχρι που αναγκάστηκε να συνυπογράψει το τρίτο μνημόνιο, αφού προηγηθήκε το δημοψήφισμα του ναι και του όχι. Είπε στο λαό να ψηφίσει ναι, για να πείσει τους εταίρους μας Ευρωπαίους, λέει. Όμως το ναι, σε μια νύχτα το έκανε όχι, γιατί αντί να τους πιέσει, τους εξόρισε με την διπλωματική του ανευθυνότητα, τη μη τήρηση των προσυμφωνημένων και των υποσχέσεών τους σε αυτούς. Θυμάστε που έφυγε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων μια νύχτα και τους παράτησε τους συνομιλητές στα κρύα του Λουτρού. Μετά από εβδομαδιαία συνεργασία ανταλλαγή απόψεων και προσυμφωνιών με τα διαδοχικά Euroworking και Eurogroup. Εκείνη τη στιγμή του ήρθε η έμπνευση. Ή αν το είχε προγραμματίσει από πριν, κοροϊδεύε τόσες μέρους εταίρους και έπαιζε με την αγωνία του ελληνικού λαού. Δίνοντας λοιπόν πλήρη ανευθυνότητα και αναξιοπιστία, τι συμφωνία περίμενε? Οι συμφωνίες γίνονται με κοινή αποδοχή όλων των μερών. Ήρθε και μας είπε ότι αυτό είναι το τρίτο μνημόνιο. Το έχουν υπογράψει μόνο οι εταίροι? Η δικιά του υπογραφή λείπει? Φαίνοντας το στη Βουλή, πέρασε, διότι ήταν προαπαιτούμενο, προκειμένου να γίνει ένας νέος δανεισμός και να εκπληρωθούν υποχρεώσεις του κράτους με ένα νόμο και ένα άρθρο, στηρίζοντάς το η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα φιλοευρωπαϊκά κόμματα, μόνο και μόνο για να μην πέσει η Ελλάδα στα βράχια. Αμέσως μετά, αφού είδε ότι υπάρχουν εσωκομματικές διαφοροποιήσεις με αποτέλεσμα να χαθεί θεωρητικά η δεδηλωμένη, αντί να κατεβεί στη Βουλή και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, παραιτήθηκε από πρωθυπουργός και προτίμησε να κατεβάσει τη χώρα σε νέες επαναληπτικές εκλογές, αποσταθεροποιώντας και διαλύοντας την ελληνική οικονομία. Λέει ότι το επέβαλαν εξωτερικές δυνάμεις και έφερε τα capital controls. Πρέπει να ξέρετε
ότι μόνο με εντολή και υπογραφή του Πρωθυπουργού της χώρας μας επιβάλλονται capital controls ή κούρεμα καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες. Έχει υπογράψει γι' αυτό. Συνοπτικά θα σας πω την οικονομική ζημιά που υπέστη το ελληνικό κράτος το 7ο διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Όθησαν την οικονομία σε ύφεση μετά τη μικρή ανάκαμψη που είχαμε το 2014. Η ανεργία έφτασε στα ύψη και οι απολύσεις πολλαπλασιάστηκαν. Η δημόσια οικονομία επέστρεψε σε πρωτογενή ελλείμματα. Διωγγώθηκε το δανειακό κόστος του ελληνικού δημοσίου και η πραγματική οικονομία λόγω των κεφαλαιακών περιορισμών έχει καταρρεύσει. Οι δέληξη πρώτης νοσοφυλές του δημοσίου επέστρεψαν σε επίπεδα πρώτου 13. Οι καταθέσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων έχουν σημαντικά συρρυκνωθεί, τα κόκκινα δάνεια και οι ακάθετες επιταγές έχουν φτάσει στα ύψη, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να χρειάζονται μια ανακεφαλαιοποίηση. Αλήθεια, υπάρχουν ακόμα καταθέσεις? Κινείται χρήμα στην αγορά? Μπορούν να γίνουν εισαγωγές, εξαγωγές? Όλες οι δραστηριότητες έχουν παγώσει. Και αν δεν εκλείψουν τα capital controls, ο ελληνικός λαός σύντομα θα έρθει σε απόλυτη φτώχεια. Από ό,τι φαίνεται, δεν τον ακούμπησε καθόλου η ταλαιπωρία των ηλικιωμένων και ο εξευτελισμός καθώς αναγκάστηκαν να περιμένουμε τις ώρες στα ATM. Δεν τον ακούμπησε καθόλου οι τόσες χιλιάδες θέσεις ανεργίας που προέκυψαν. Δεν τον ακούμπησε καθόλου ότι μία επιχείρηση κλείνει πίσω από την άλλη. Δεν τον ακούμπησε καθόλου ότι φρένανε τον ενδιαφέρον των επενδύσεων μικρού ή μεγάλου μεγέθους. Και δεν τον ακούμπησε καθόλου ότι ο προϋπολογισμός κάθε ελληνικής οικογένειας έχει γίνει πλέον εξωπραγματικός, που να μην μπορεί πια να στυλωθεί στα πόδια της. Μας λέει ότι συγκυβερνήσαμε τη χώρα 40 χρόνια. Θυμάστε ποτέ αυτό το χαλί? Έφτασε ποτέ ο Έλληνας και η Ελληνίδα να περπατάει και να παραμιλάει? Φτάσαμε ποτέ στα όρια φτώχειας και του Brexit? Τι προσβλητικότερο από το να σκεφτεί κάποιος να σας διώξει από την οικογένειά του και από το σπίτι του? Και πόσο μάλλον από το ίδιο στο σπίτι? Γιατί η Ευρώπη ανήκει στην Ελλάδα και όχι η Ελλάδα στην Ευρώπη. Ευρώπη χωρίς Ελλάδα δεν υπάρχει. Και αν κάποιοι πιστεύουν ότι θα μας προσαρτήσουν στο Ανατολικό Μπλοκ, είναι καλεσμένοι και εμείς δεν θα τους αφήσουμε. Μετά την ψήφιση του τρίτου μνημονίου, ο κύριος Τσίπρας δεν αναγνωρίζεται. Έγινε ξαφνικά ευρωπαϊστής και μνημονιακός για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Αλήθεια, ο ελληνικός λαός την ερχόμενη Κυριακή θα πέσει στην ίδια παγίδα της 25 Γενάρη? Όλα αυτά λέτε να γίνανε από άγνοια, έλλειψη εμπειρίας? Και ζητάει τώρα εκ νέου να πειραματιστεί με το μέλλον των Ελλήνων και το βιό τους? Ή όλα αυτά ήταν προσυμφωνημένα με τους τότε κοινοβουλευτικούς του εταίρους και όταν άρχισαν να σκληραίνουν διαπραγματεύσεις και να καθορίζεται, μάλλον να αρχίζει να προδιαγράφεται το σκοτεινό μέλλον της χώρας, χάλασε η σούπα? Δεν τα βρήκαν μεταξύ τους και ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε δύο κομμάτια? Ο δικός τους υπουργός οικονομίας πριν το δημοψήφισμα μιλούσε στα κανάλια για θεωρίες παιχνίων, Plan B. Τι πραγματικά είχαν και έχουν στο μυαλό τους? Θα το μάθουμε ποτέ? Γιατί αυτό που έχουν αποδείξει είναι ότι άλλα σκέφτονται, άλλα λένε στον κόσμο και άλλα κάνουν τελικά. Ο σοβαρός πολιτικός πρέπει να λέει, πρέπει ό,τι λέει να γίνεται και όταν δεν γίνεται οφείλει να απαραιτείται. Ο κύριος Τσίπρας κατεβαίνει στις ερχόμενες εκλογές σαν ένας κακός μαθητής του σχολείου, ζητώντας από τον δάσκαλο ελληνικό λαό μια δεύτερη ευκαιρία, χωρίς να τρέχει τίποτα για τα πεπερακμένα του, την οικονομική κατάντια της χώρας του.
την αξιοπρέπεια που έχασαν οι Έλληνες διαπλανητικά με αυτά που τους κόμιζαν οι ξένοι ανταποκριτές στο διεθνή τύπο και πολλά άλλα. Γι' αυτό θέλει ο κύριος Τσίπρας να εκλείψει αλυσία στη δημόσια εκπαίδευση. Πόσο κάνω όλα αυτά, κύριε Τσίπρα? Πόσος χρόνος χρειάζεται για να κερδίσει ο Έλληνας την περηφάνεια του, την αξιοπιστία του και την δικαιοσύνη του? Αυτά πόσο κάνουν? Το δικό μας πρόγραμμα είναι διαφορετικό από το δικό τους. Εμείς λέμε ναι στην αξιολόγηση, ναι στη διαφάνεια, ναι στην αξιοκρατία, ναι στην εντιμότητα, ναι στην ανάπτυξη, ναι σε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, ναι σε ένα δίκαιο συνταξιοδοτικό σύστημα, ναι στην υγεία και στην υποστήριξη αυτής, ναι στην ελεύθερη οικονομία, ναι στις επενδύσεις, ναι σε μια σταθερή δημοσιονομική πολιτική, ναι στις μεταρρυθμίσεις, ναι στην πολιτική σταθερότητα, ναι στην κοινωνική συνοχή και ναι στην εθνική μας ασφάλεια. Εμείς θα νοιαστούμε για σας. Θα νοιαστούμε για την οικονομία και για τα προβλήματά σας. Πείτε μας, κύριε Τσίπρα, εσείς θα τα ισοπεδώσετε όλα? Πώς να σας εμπιστευτούμε όταν δεν γνωρίζετε τα χωρικά εδάφη και τα σύνορα της πατρίδας μας? Και τι θα κάνουμε το χειμώνα όλους αυτούς τους μετανάστες και πρόσφυγες που λιάζονται σήμερα στην πλατεία Βικτωρίας, όταν οι εταίροι κλείσουν τα σύνορά τους και μείνουν πίσω σε εμάς? Έχετε σχέδιο για αυτό το σενάριο? Γιατί με την άσκηση ενός απλού βέτο που επικαλούνται οι πρωτοσύγγελοι σας, δεν λύνεται το πρόβλημα. Τις τελευταίες μέρες ψάχνετε τους διακινητές και τα τηλεοπτικά μέσα έχουν επικεντρωθεί σε αυτούς. Λέτε να γυρνάνε πίσω με το καραβάκι της γραμμής. Καλά, πάλι το δέντρο βλέπετε. Δεν βλέπετε το δάσος? Κύριε Τσίπρα, η εξωτερική πολιτική θέλει σημάτους. Θέλει φίλους, θέλει εταίρους και εξασφάλιση διακρατικών συμφωνιών. Τα δε σύνορα του ελληνικού κράτους είναι αδιαμφισβήτητα και αδιαπραγμάτευτα. Κύριε Τσίπρα, αυτή η χώρα δεν κυβερνήθηκε με ψέματα, ούτε με αλαζονία, ούτε με ατομισμό, ούτε με εποκεντρισμό. Αν είναι αυτό το νέο που θέλετε να φέρετε, εμείς θα μείνουμε στο παλιό. Εμείς πιστεύουμε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση τετραετίας και αυτό θα κερδιθεί μόνο με συνεργασίες, συνενέσεις, αξιοπιστία και σταθερότητα. Μόνο έτσι, φτιάχνοντας ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό, θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις μεταρρυθμίσεις, τη δημοσιονομική πολιτική και την ανάπτυξη που χρειάζεται αυτός ο τόπος για να βγούμε από το αδιέξοδο που εσείς μας οδηγήσατε. Τέλος, τα όπλα μας για να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές είναι η δυνατότητά μας για διακυβέρνηση της χώρας, το στελεχειακό μας δυναμικό, η προσήλωσή μας στον φιλελεύθερο προγραμματισμό, ο σταθερός μας ευρωπαϊκός προσανατολισμός και ο πρόεδρός μας Βαγγέλης Μαϊμαράκης. Αυτή την Κυριακή ψηφίζουμε κριτικό πρωθυπουργό, ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη του Μαυρικάκη. Το λόγο έχει τώρα η Ελένη Βλάση από την Ιερά Πέτρα, γνωστή δημοσιογράφος σε διάφορα έντυπα και εφημερίδες του τόπου μας και των Αθηνών και γνωστή σκηνοθέτης, έτσι, Ελένη? Φίλες και φίλοι, είμαι πολύ περήφανη γιατί απόψη είμαι ανάμεσά σας, ανάμεσα σε ανθρώπους παλιότερους και νεότερους. Και αφήστε τον κύριο Τσίπρα να λέει παλιό και καινούριο, γιατί εσείς είστε αυτοί που αγωνιστήκατε τόσα χρόνια για τη Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα μας, για να βρέσουμε αυτή τη χώρα να φέρετε όρθια τόσα χρόνια. Εμείς θέλουμε το παλιό.
θέλουμε και το καινούριο. Σας θέλουμε όλους μαζί μας σε μια μεγάλη αγκαλιά που μας δίνετε απόψε. Είμαι περήφανη και για ένα άλλο λόγο που ο Υπουργός μας, και πραγματικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ, μας έδωσε το σύνθημα και το έμβλημα το φετινό, που είναι όλοι σαν μία γροθιά να πολεμήσουμε για την Ελλάδα, να σώσουμε αυτή τη χώρα. Γιατί το διακύβευμα των εκλογών αυτή τη φορά δεν είναι μόνο το πρόγραμμα, δεν είναι ποιος είναι καλύτερος ή λιγότερο καλός από εμάς, είναι η επιβίωση της χώρας, είναι να μην γίνει αυτή η χώρα τριτοκοσμική, εκεί που τη βήγε ο κύριος Τσίπρας και η συνεταίρη του. Θέλω να πω, με λίγα λόγια, ότι αυτό που ζήσατε τους τελευταίους 7 μήνες, νομίζω ότι σας έδωσε ένα μάθημα, σε όλους έδωσε μάθημα, σε όλους εμάς, τι σημαίνει η αριστερή παρένθεση, όπως την είπε ο κύριος Τσίπρας, τι σημαίνει η δημιουργική ασάφεια του κυρίου Βαρουφάκη και τι σημαίνει τελικά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Μόλις σε 7 μήνες κατάφεραν να καταστρέψουν τη χώρα, να τη χρεώσουν με 90 δις παραπάνω, και αντί να ασκήσουν τα περίφημα μνημόνια που θα τα άσκηζαν μέρα μεσημέρι, να υπογράψουν φαρδιά πλατιά με υπογραφή και σφραγίδα Τσίπρας ένα νέο μνημόνιο, το επαφέστερο. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας μας έλεγε ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είναι ρεαλιστικό και κυρίως κοστολογημένο. Βεβαίως κοστολογημένο, αλλά με πολύ ακριβό κόστος, αφού μας κόστισε, αν θέλετε, 90 δις μόνο σε 7 μήνες, όταν το χρέος της χώρας είναι 300 δις τα τελευταία 40 χρόνια. Το πληρώσαμε ακριβά το παιδί, το οποίο διαμαρτύρεται κιόλας, γιατί τους τελευταίους, λέει, τον τελευταίο καιρό της διαπραγμάτευσης, 17 ολόκληρες ώρες αγωνιζόταν με δύσκολους συνεταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άκουσον, άκουσον, όλοι εμείς οι άνθρωποι που αγωνιζόμαστε χρόνια, 24 ώρα, 48 ώρα για την Ελλάδα και τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας και τους νέους ανθρώπους, δεν πειράζει, ο κύριος Τσίπρας έχει πρόβλημα. Αν έχει πρόβλημα, να πάει στο σπίτι του, δεν κάνει πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Και πράγματι δεν θα πάρουμε άλλο εμείς οι Έλληνες, γιατί καταλαβαίνουμε ακριβώς τι σημαίνει να κυβερνάει η αριστερά, η οποία είναι πιο δεξιά από τη δεξιά, αν το θέλετε και έτσι, γιατί βλέπουμε τι σημαίνει η συνταγή αλαφραγουράρη, που βλέπουμε τι σημαίνει τις τελευταίες μέρες όλη αυτή η ιδιαιτερότητα του κ. Φλαγουράρη να ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και ότι μπορεί ο μέλος της κυβέρνησης να είναι και μέλος και μέτοχος κάποιας επιχείρησης. Τελικά το άλλαξε σήμερα και είπε το εντελώς αντίθετο. Να πω λοιπόν για τον κύριο Τσίπρα, γιατί δεν μας κάνει για πρωθυπουργός. Γιατί μας είπε ότι θα χορέψει, λέει, τους Ευρωπαίους με τα όλια. Είδατε πως τον χόρεψαν οι Ευρωπαίοι λίγο πριν το Brexit και τον υποχρέωσαν να σκύψει πραγματικά αυτό που έλεγε ο κύριος Καμένος, τον ανέκτομεν, ο κύριος Τσίπρας. Στα 4 υπέγραψε το μνημόνιο και μάλιστα το χειρότερο μνημόνιο όλης της ιστορίας της Ελλάδας. Μαύρη, αν θέλετε, σελίδα της ιστορίας μας είναι ο κύριος Τσίπρας. Είναι ο μάγος ο οποίος κατάφερε μόλις 7 μήνες να καταστρέψει ολόκληρη τη χώρα. Αυτό νομίζω μόνο για μαγιές μπορεί να το κάνει κανείς, διότι πριν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης μας είχε υποσχεθεί θαύματα, τα οποία έγιναν όμως θρύψαλα και συντρίμια. Είναι θαύμα και μαγική εικόνα την οποία έχουμε σήμερα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όταν ο κύριος Χορτσάκης, επικεφαλής πραγματικά της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα παιδείας, μας λέει ότι υπάρχουν 20.000 θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί. Υπάρχουν 250 σχολεία κλειστά και μάλιστα 6.000 δεν θα μπορούν να καλυφθούν ποτέ. Είναι άραγε πολιτική του κυρίου Τσίπρα αυτό το οποίο λέει σήμερα και δεν τρέπεται, γιατί δεν έχει το θράσος να μας λέει ότι εντάξει, ενταφίασα το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, γιατί δεν μας έκανε, γιατί δεν μπορέσαμε, γιατί δεν κυβερνήσαμε, αλλά βγάζουμε, λέει, ένα παράλληλο πρόγραμμα. Αυτό και αν είναι υπουργέ ανέκδοτο και νομίζω ότι είναι στο παράλληλο σύμπαν. Να ζει σε άλλο ένα σύμπαν ο κύριος Τσίπρας, το οποίο όμως αυτή τη φορά δεν θα του δώσω ψήφο εμπιστοσύνη, γιατί πραγματικά οι Έλληνες υπέφεραν, το έχουν ζήσει στο πετσί τους, έχουν καταλάβει τι θα πει κυβέρνηση αριστεράς, έχουν καταλάβει τι θα πει ψυχοπάθεια των ανθρώπων που πήγαν να διαπραγματευτούν λέγοντας περί δημιουργικής ασάφειας. Έχετε ακούσει καμιά φορά στη ζωή σας τι θα πει δημιουργική ασάφεια? Αυτές οι λέξεις ταιριάζουν μαζί. Πώς μπορεί ένας πρωθυπουργός της χώρας να είναι τόσο ανίκανος, τόσο επικίνδυνος και τόσο άσχετος? Και να σας πω και τ' άλλο. Μας λέει ότι δεν κάναμε, λέει, πολλά πράγματα, γιατί δεν προλάβαμε. Έκανα πολλά λάθη και ζητώ συγγνώμη.
ζητά συγγνώμη και μας λέει ότι αυτό ισούται με... έχει εμπειρία. Τι θα πει εμπειρία? Πληρώσαμε ένα πρωθυπουργό, σαν δημόσιο υπάλληλο, ορονίστιο, για να αποκτήσει εμπειρία στην πλάτη του Κασίδη. Αυτό δεν είναι για τους Έλληνες. Οι Έλληνες έχουν αξιοπρέπεια. Και αυτή η αξιοπρέπεια δεν φάνηκε πραγματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν μας κλώτησαν σχεδόν και μας πέταξαν ολίγοντι από το ευρώ. Η αξιοπρέπεια αυτή δεν φαίνεται στην τσέπη του Έλληνα, ο οποίος σήμερα έχει μειωμένη σύνταξη. Δεν φάνηκε στο πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος αντί να διώξει τον έμφυα, τον άφησε, και αντί να μειώσει τη φορολογία, την άφησε σε 22% σε κάποια σημεία. Και δεν είναι βέβαια, νομίζω είναι ντροπή για μας τους Έλληνες, να μπορούμε ξανά να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο ο οποίος, ξαναλέω όλη μια φορά, μόλις σε 7 μήνες κατέστρεψε τη χώρα. Βύθισε το καράβι και εμείς τώρα οφείλουμε να το ανασύρουμε από το βυθό και να το φέρουμε έξω από τα βράχια σε ασφαλές λιμάνι. Ξέρετε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να λέμε άλλο για τον κύριο Τσίπρα, γιατί τα ξέρετε όλοι, τα ζήσατε. Και νομίζω ότι κανένας δεν είναι έτοιμος να το ξαναζήσει αυτό το παραμύθι, το οποίο μας τελείωσε και δεν θα πάρουμε άλλο. Αυτή τη στιγμή η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση, μια εθνική ομάδα, μια ομάδα ελληνική, την Εθνική Ελλάδος, η οποία να θέλει να κυβερνήσει αυτή τη χώρα, να μπορεί εξάλλου, γιατί ο κύριος Τσίπρας μας είπε και το άλλο. Δεν μπορείς άλλη να κυβερνήσω, γιατί υπήρχαν συνιστώσεις και αν κάνει σήμερα τις εκλογές, τις κάνει ακριβώς για να διώξει κάποιες συνιστώσεις, δραχμιστές, αριστερούς, αλλά έχει και άλλους τέτοιους μέσα. Ποιος σας λέει ότι μεθαύριο δεν θα ξαναπάει σε εκλογές, γιατί υπάρχει άλλο ένα σύμπλεγμα, μια άλλη συνιστόσα, η οποία δεν αφήνει τον κύριο Τσίπρα να κυβερνήσει και η οποία δεν μπορεί να ψηφίσει το ένα νομοσχέδιο. Και ποιος του λέει του κυρίου Τσίπρα ότι θα έχει αυτή τη στιγμή την πλειοψηφία? Δεν μπορεί, εφόσον έχει την αλαζονία, να λέει ότι δεν συνεργάζεται με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, δεν συνεργάζεται με το παλιό, το διεφθαρμένο, έτσι μας είπε, διεφθαρμένος, και δεν κοιτάει το σπίτι του και τα χάλια του. Όλους αυτούς οι οποίοι σήμερα βγαίνουν στη φόρα και δεν έχει κυβερνήσει καν 7 μήνες. Φανταστείτε, γι' αυτό που μας κατηγορεί τα τελευταία 40 χρόνια, αν η αριστερά αυτή του Τσίπρα και αλλά ΣΥΡΙΖΑ, η συνταγή αυτή κυβερνούσε 40 χρόνια, γιατί τα είχε κάνει στη χώρα. Φτάνει 7 μήνες για να καταλάβουμε. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και γι' αυτό οι δικοί του δεν θα το ψηφίσουν κιόλα. Εγώ να πω πάντως ότι αυτή τη στιγμή η χώρα χρειάζεται πραγματικά μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Για όλους τους Έλληνες. Όχι η κομματική κυβέρνηση που να κοιτάζει τα συμφέροντα του κόμματος και του εαυτού της. Χρειάζεται μια ομάδα εθνικής διαπραγμάτευσης για να μπορούμε να διαπραγματευτούμε αυτούς τους όρους του μνημονίου που μένουν, λέει, ανοιχτοί. Γιατί ο Υπουργός ξέρει καλά ότι κανένας από την Νέα Δημοκρατία και από κανένα άλλο κόμμα δεν έχει διαπραγματευτεί σε αυτό το μνημόνιο και κανένας δεν ξέρει ποιοι είναι οι όροι ακριβώς. Πέρα από τα γνωστά, τα μεγάλα κεφάλαια του μνημονίου, τα υπόλοιπα, τα ψηλά γράμματα δεν ξέρει κανένας μας. Υπάρχουν άραγε σημεία να διαπραγματευτούμε? Και αν υπάρχουν, ο κύριος Τσίπρας πώς είναι ικανός, αφού έχει υπογράψει το χειρότερο μνημόνιο όλων των εποχών? Θέλουμε λοιπόν να μας δώσετε ψήφο εμπιστοσύνης. Να φέρετε τη Νέα Δημοκρατία και το Βαγγέλη Μεϊμαράκη αύριο κυβέρνηση της χώρας. Και με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, και βέβαια επειδή ο Μεϊμαράκης ο Βαγγέλης ξέρει να συνθέτει, ξέρει να ενώνει τις πολιτικές δυνάμεις, και είδατε πως έχει ενώσει όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και ψηφοφόρους από άλλες εκλογικές δεξαμενές, να κάνει μια κυβέρνηση ισχυρή, μια κυβέρνηση που να μπορεί να διαπραγματευτεί αύριο για το καλό όλων μας, μια κυβέρνηση που να φέρει επιχειρήσεις, επενδύσεις, θέσεις εργασίας, γιατί αυτά τα κατάργησε ο κύριος Τσίπρας. Δεν του έκανε τίποτα από όλα αυτά. Δεν ήθελε ούτε ιδιωτικοποιήσεις, έλεγε ότι αλίμονο λέει, είναι ξεπούλημα της χώρας. Και σήμερα τρέχει, χθες, γιατί σήμερα δεν υπάρχει πλέον, 14 αεροδρόμια να τα αποκρατικοποιήσει. Μας έλεγε ότι δεν μπορεί να γίνει στις τράπεζες ανακεφαλαιοποίηση, γιατί είναι σαν να δίνουμε τα λεφτά των φτωχών στους πλούσιους. Και παίρνει 25 εκατομμύρια και χαίρεται γι' αυτά, γιατί πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες, και αυτό είναι αλήθεια, αυτό θα κάνει μια δημοκρατία, για να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά, για να υπάρξει ανάταξη της οικονομίας. Για ποιο μιλάμε λοιπόν, για ποιο πρωθυπουργό μιλάμε? Νομίζω ότι είναι πραγματικά αριστερή παρένθεση, και παρένθεση έγινε ο ίδιος με το πάλι στο οποίο έφερε τη χώρα.
Η Νέα Δημοκρατία μπορεί πραγματικά με επενδύσεις, με θέσεις εργασίας, με νέες επιχειρήσεις, μπορεί μέσα από την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών να δώσει ρευστότητα στην αγορά, μέσα από την παραγωγική ανασυγκρότηση. Εκεί χρειάζεται να ξέρουμε ποια είναι τα ατού μας και ατού είναι οι αγρότες, ο πρωτογενής τομέας. Εμείς να ξέρετε στο Λασίτη ότι παρέχουμε στην Ελλάδα 8% του ΑΕΠ. Σημαίνει ότι εμείς οι Λασιθιώτες προσφέρουμε στην εθνική οικονομία. Σημαίνει ότι εμείς οι Λασιθιώτες είμαστε εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν δυναμική στην ανάπτυξη της οικονομίας. Θέλω να πω ότι μέσα από όλα αυτά, μέσα από το πλάνο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο πραγματικά, χωρίς να τάζουμε, χωρίς να λέμε για θαύματα, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε από την επόμενη μέρα, τις 21 του Σεπτέμβρη. Και είπαμε, για 6 μήνες είναι δύσκολο, αλλά θα κάνουμε πράγματα ώστε η χώρα να προχωρήσει στην οικονομική ανάταξη. Γιατί χωρίς δυνατή οικονομία, χωρίς σταθεροποιημένη οικονομία που να αποτυπώνεται στο προϋπολογισμό του κράτους και μάλιστα κάθε μήνα, δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τους Ευρωπαίους να χαλαρώσουν το χρέος και να μπορέσουμε να μειώσουμε τη φορολογία από 23 στις 13%. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, αν δεν είναι πραγματικά ο Βαγγέλης Μημαράκης πρωθυπουργός της χώρας αύριο, και αυτό πρέπει όλοι μαζί να το προσέξουμε καλά, να λύσουμε το θέμα του μεταναστευτικού. Είδατε τι συμβαίνει στα νησιά μας, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Χριστοδουλοπούλου που θέλει τους, αν θέλετε, μετανάστες, γιατί εγώ δεν θα τους πω τους πρόσφυγες, υπάρχουν και ελαφρομετανάστες μέσα σε αυτούς, να αλλιάζονται στις πλατείες μας, γιατί έτσι λυσμίθησαν στις χώρες τους, έφεραν αυτό το μεγάλο πρόβλημα στα νησιά και κατάντησε η Ελλάδα ξέφραγο αμπέλη. Και να σας πω το εξής, μπορούσαμε να ζητήσουμε βοήθεια οικονομική από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν το έκανε ο κύριος Τσίπρας, ακριβώς για υποδομές, για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε αυτούς τους πρόσφυγες του πολέμου και όχι τους λαθρομετανάστες από τις άλλες χώρες, γιατί εμείς οι Έλληνες είμαστε άνθρωποι. Έχουμε πολιτισμό και δεν θα αφήναμε ποτέ άψυχα κορμιά να πλένε στις παραλίες του Αιγαίου που έχει γίνει ο υγρός του τάφος, μικρά παιδάκια πεταμένα στις παραλίες μας. Αλλά ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε ότι πρέπει να ανοίξει τα πάντα και έτσι οι δουλέμποροι να κάνουν το Αιγαίο υγρό τάφο των ανθρώπων. Θέλω πραγματικά να σας καλέσω και να σας προσκαλέσω από τα βάθη της καρδιάς μου και όσα χρόνια όλοι αγωνιστήκατε για την Ελλάδα και τη Νέα Δημοκρατία, να ψηφίσετε την Κυριακή Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι το κόμμα που θα φέρει σταθερότητα, αυτή την αξιοπιστία που χάσαμε στον τελευταίο καιρό και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η Ελλάδα έχει πολιτισμό, η Ελλάδα έχει ανθρώπους, η Ελλάδα έχει δυνατές καρδιές που αγαπάνε τη χώρα, που αγαπάνε την πατρίδα μας, που αγαπάνε τους Έλληνες, που θέλουν να πάμε παραπέρα, να πάμε μπροστά. Και όλους αυτούς πρέπει να τους βοηθήσουμε να ξαναμείνουν στην Ελλάδα, τις νέες γενιές να μην ξενιτεύονται. Να πω και το τελευταίο, γιατί δεν πρέπει να πω άλλα πολλά, έχουμε τον Υπουργό να πει πολύ περισσότερα από μένα. Θέλω να πω ότι αυτός ο Πρωθυπουργός, πέρα από τα άλλα, ήταν και επικίνδυνος. Πέρα από την ανικανότητά του, ήταν και επικίνδυνος. Έφτασε να μας πει πριν από λίγες μέρες και μετά του κάναν φροντιστήριο μια εβδομάδα για να καταλάβει ο Υπουργός ξέρει τι σημαίνει αυτό που θα πω, ότι η Ελλάδα, λέει, δεν έχει θαλάσσια σύνορα, γιατί σύνορα στη θάλασσα δεν υπάρχουν. Αλίμονο, και μας είπε κιόλας εν ολίγης ότι τι μπάρες θα βάλουν στη θάλασσα. Αλίμονο για μας, εγώ δημοσιογράφος σπούδασα διεθνές δίκαιο. Και όλοι, ακόμα και ο πιο απλός πολίτης, ξέρει ότι έχουμε εθνικά χωρικά ύδατα, έχουμε εθνική κυριαρχία, έχουμε διεθνή ύδατα και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει το δίκαιο της θάλασσας του 1982, το οποίο ορίζει η Αιγαλίδιδα ζώνη από τα 6 στα 12 μίλια, που ορίζει η Φαλοκρηπίδα, που ορίζει τα θαλάσσια μας σύνορα. Γιατί μια θάλασσα που περιλούεται από μια χώρα που περιλούεται από θάλασσα, έχει θαλάσσια σύνορα. Μια χώρα που περιλούεται από ποτάμια, που έχει ποτάμια στα σύνορά της, έχει ποταμίσια σύνορα. Και μια χώρα η οποία έχει λίμνες στα σύνορά της, έχει λιμνέα σύνορα. Μόνο ο κύριος Πρωθυπουργός της χώρας αυτής δεν το ήξερε, ο οποίος όμως κατάντησε επικίνδυνος, γιατί με αυτά που είπε θα μπορούσε να δημιουργήσει θέμα εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Και ολίγο τι να το δημιουργήσει. Έχουμε τους Τούρκους χρόνια που το ψάχνουν, εκείνος ήρθε να τους βάλει την υπογραφή του. Θα μπορούσε να δημιουργήσει θέμα στο Λιβικό Πέλαγος, εμείς στο Νοτιά, στον Ιόνιο, στο Ιόνιο Πέλαγος. Μετά από πολύ φροντιστήριο κατάλαβε και το διόρθωσε. Αλλά εμείς δεν θέλουμε έναν πρωθυπουργό που τον διορθώνουν οι καθηγητές και οι δασκάλοι. Θέλουμε έναν πρωθυπουργό που ξέρει πράγματα και που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να κάνει πράγματα. Θέλουμε λοιπόν μια κυβέρνηση με τον Βαγγέλη Μημαράκη,
ως κέντρο του κορμού της Νέας Δημοκρατίας, όποιος θα φέρει την Ελλάδα πιο μπροστά. Θα μας ενώσει γιατί ήδη μας έχει ενώσει και θα προσπαθήσει μέσα από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που έχει πει πολλές φορές, μέσα ακόμα και από τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί είναι και αυτή σημαντική, γιατί θωρακίζει τη δημοκρατία, θωρακίζει την κοινωνία, την κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη, να έχουμε και να κυβερνήσουμε την άλλη μέρα τη χώρα για μια τετραετία. Γιατί ο κύριος Τσίπρας, αν συνεχίσει να θέλει να είναι πρωθυπουργός, θα μας πηγαίνει εποχιακά σε εκλογές, από το φθινόπωρο στο χειμώνα, από το χειμώνα στην άνοιξη και από την άνοιξη στο καλοκαίρι. Αυτό δεν έκανε τώρα εξάλλου. Έχετε δίκιο. Σε λίγο θα το πάμε κάθε μήνα. Και θα είναι τραγικό για τη χώρα, γιατί μας χρεώνει παραπάνω κάθε φορά. Εγώ λοιπόν, επειδή πιστεύω ότι όλοι εσείς το ζήσατε, το ξέρετε, το παραμύθι τέλειωσε, νομίζω ότι είστε οι άνθρωποι που θα στηρίξετε τη Νέα Δημοκρατία. Και στις 20 του Κυριακού να είναι το κόμμα που κυβερνήσει τη χώρα με όλα τα άλλα κόμματα, τις άλλες πολιτικές δυνάμεις που έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Και να πω και τ' άλλο. Εμείς είμαστε οι συνεχιστές της ιστορίας των Βενιζέλων, των Μητσοτάκηδων και τώρα του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα ρωτήσει να πει αυτό που ξέρετε, είναι και Κατασικιώτης. Και ο Υπουργός το ξέρει καλά, γιατί η μητέρα του καταγόταν από τους πέφκους. Και νομίζω ότι ακόμα. Στον κριτικό πρωθυπουργό, ο οποίος θα μας πάει παραπέρα την επόμενη μέρα. Να σας πω ότι σας ευχαριστώ πολύ. Θέλουμε πραγματικά να είστε κοντά μας. Δεν έχουμε κάνει την πολιτική. Νιώθω υπέροχα ανάμεσά σας, γιατί έχω ένα κομμάτι γονίδι από εσάς, καθότι η γιαγιά μου καταγόταν από τους Αρμένους. Και νιώθω πραγματικά σαν να και θα έρθουν την επόμενη μέρα να μας δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης. Περιμένουμε από εσάς να βγάλετε κυβέρνηση και να βγάλετε πρωθυπουργό, τον κριτικό Λασιδιώτη πρωθυπουργό, Βαγγέλη Μημαράκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ελένη, χυμαρώντης όπως πάντα, να καλέσω στο βήμα. Και δεν χρειάζεται να κάνω κάποιο σχολιασμό, το γνωρίζετε όλοι. Το γιατρό, το Γιάννη τον Κουνενό, από την Ιερά Πέτρα. Έχουν εξενέψει βέβαια τα. Έχουμε στενέψει τα όρια μετά τις αναλυτικές, την αναλυτική παρουσίαση της πολιτικής μας ζωής αυτού του καιρού και από τον Βαγγέλη και από την Ελένη και θα προσπαθήσω όπως γίνεται να μην σας κουράσουμε εμείς. Βέβαια είμαι βέβαια σίγουρος ότι πολλοί από εσάς που είστε στα πέναντί μου και βρισκόμαστε μετά από πάρα πολλά χρόνια πολιτικά πάλι κοντά και δίπλα, θα περνά από τις σκέψεις σας τι θα μας πει ο Γιάννης. Έχω να σας πω επιγραμματικά ότι μετά από πρωτοβουλία αρχές του χρόνου του πρώην Προέδρου, του Αντώνη Σαμαρά, βρεθήκαμε στο Μαξίμου, κάναμε μια βαθιά συζήτηση. Πιστήκαμε και επειδή ποτέ το αίμα ποτέ δεν έγινε, ότι πρέπει να συστρατευθώ τότε, να στηρίξω την προσπάθεια της περασμένης εκλογής για τον ΜΟ δίπλα στο Γιάννη που είχε προχωρήσει πάρα πολύ, όπως την είχα στηρίξει την προσπάθειά του και πριν από 10 χρόνια, με τον γνωστό τρόπο, τότε που συνέβησαν τα όσα συνέβησαν και που είναι καταγεγραμμένα. Δεν γυρίζουμε πίσω, δεν υπάρχει λόγος να γυρίζουμε πίσω. Τώρα η σημασία ότι είμαστε πάλι εκ νέου όλοι μαζί στη συλλογική μεγάλη προσπάθεια. Και κάναμε τον κοινό αγώνα που έχει ανάγκη ο τόπος, ο νομός μας και η Ελλάδα. Ο
όσο ποτέ άλλοτε η Νέα Δημοκρατία έχει συνειδητοποιήσει αυτή τη στιγμή, στη φάση αυτή, ποια είναι η πορεία που πρέπει να συνεχίσει ο τόπος, η χώρα. Και ξέρετε όλοι, γιατί είναι προχωρημένες προεκλογικές συζητήσεις, κάθε μέρα ακούτε, ότι αυτή την ώρα ο τόπος θέλει ομαλότητα. Θέλει συνένεση με όσα συμβήκαν αυτόν τον χρόνο που πέρασε, με αυτούς που ήρθαν και κυβέρνησαν. Και έχει συνειδητοποιήσει η Νέα Δημοκρατία ποιες είναι οι κινήσεις οι απαραίτητες που πρέπει να κάνει και έχει χαράξει τη στρατηγική της, που είναι η στρατηγική των συνεργασιών με πολιτικές δυνάμεις που πιστεύουν προς την ίδια κατεύθυνση με αυτήν, δηλαδή στην κοινή μας πορεία προς την Ευρώπη, προς την ανάπτυξη. Γι' αυτό την επόμενη Κυριακή που έρχεται, δεν ψηφίζουμε πρόγραμμα, εμβολής στο επί της 100 είναι ψηφισμένα αυτά που ψήφισε η κυβέρνηση του Μνημονίου του Τρίτου, η κυβέρνηση του Τσίπρα, όπως είπαν και οι προηγούμενοι. Λίγα περιθώρια υπάρχουν, σε κέρια όμως ζητήματα, να μπορέσει κανείς να τροποποιήσει, να αλλάξει και να βελτιώσει κάποια πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν αυτή την ώρα να ξανάρθει η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει δείξει επί πολλά χρόνια στη διαδρομή της ότι είναι για τα δύσκολα, στις δύσκολες ώρες αυτού του τόπου. Δεν ψάχνουμε λοιπόν ποιοι θα μας κάνουν ένα πρόγραμμα, είναι καμωμένο, αλλά ποιοι θα διαχειριστούν. Ποιοι θα πάρουν στην πλάτη τους την ευθύνη να συνεργαστούν για να φύγουμε από κάτω που έχουν κολλήσει με αυτά που συνέβησαν το 2015 στην Ελλάδα. Αυτά τα οποία έχουν ψηφιστεί είναι δύσκολα, είναι σκληρά. Έρχονται πραγματικά δύσκολες μέρες για τον τόπο, για τους Έλληνες. Αλλά εκεί απάνω τώρα είναι που πρέπει να παιχτεί το παιχνίδι ο κάθε Έλληνας πολίτης αναζητά αυτή την ώρα. Ο κάθε Έλληνας πολίτης θέλει τη βεβαιότητα, τη σταθερότητα, θέλει την ομαλότητα, θέλει θυσίες που έχει κάνει τόσα χρόνια να μην πάνε χαμένες χάρη της αριστερής πρώτη φορά κυβέρνηση. Η οποία αριστερή κυβέρνηση πρώτη φορά, και το καμαρώναμε ένα χρόνο και το διαφημίζαμε και το διαλαλούσαμε, δεν την έριξε η αριστερή πλατφόρμα που μέχρι χθες βράδυ ήταν υπό την ιδία στέγη στην ίδια συνευθύνη. Την έριξε η πραγματικότητα. Και ποια ήταν αυτή η πραγματικότητα? Είναι ότι πριν από ένα χρόνο, ακριβώς ή δύο χρόνια, κυρίως προ ένα χρόνο, περιόδευε την Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ και προπάντων ο Τσίπρας, τις πόλεις της Ελλάδος όπως και τώρα, και στα 10 που έλεγε τότε, σήμερα πάλι τα 10 τα λέει αλλιώτικα. Είχε υποσχεθεί πολλά πράγματα, εγνώριζε ότι δεν έπρεπε να τα είχε υποσχεθεί, είχε καλλιεργήσει σε ελπίδα, φρούδες ελπίδες, παρασύρθηκε ο ελληνικός λαός, ήταν εύκολο αυτό το πράγμα να γίνει, έφυγε ο κόσμος, πήγε στην ελπίδα, φιλορώησε από τα άλλα κόμματα, φιλορώησε από την Νέα Δημοκρατία, θυμάμαι το κλίμα του Ιανουαρίου, που δεν μπορούσαμε να συγκρατήσουμε τον κόσμο. Είδε όμως ο κόσμος τον χρόνο αυτό, αντελήφθη, κατάλαβε και τώρα που περιοδεύομαι και το κουβεντιάζομαι και σε αυτό το νομό όπως και στην άλλη πόλη η Ελλάδα, έχουν αντιληφθεί οι άνθρωποι τι πρέπει να κάνουν και βλέπουμε ότι τώρα ήρθε η ώρα που αυτοί που φύγαν τότε και πήγαν εκεί ξαναφεύγουν προς τα εκεί που από όπου ξεκίνησαν. Δεν λέω ότι το 100% θα έρθει από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που φύγανε το Γενάρη προς τα εκεί, ήδη γιατί τους άρεσε ο Πρόεδρος, ήδη γιατί ήταν τα δύσκολα του δίχρονου, το πακέτο των μέτρων κτλ. Για οποιοδήποτε λόγο έβγαινε ο καθένας. Δεν λέω θα ξανάρθει 100%, αλλά ο κορμός στο 80% το συναντώ και δεν το συναντώ μόνο από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας αυτό το μήνα που περιοδεύουμε, αλλά το συναντώ και σας το λέω, αυτό είναι πολύ χρήσιμο από οπαδούς και των άλλων κομμάτων, κυρίως του χώρου Πασόκ, με τους οποίους είχα την ευκαιρία και είναι προστιθέμενη αξία αυτή η μεταβολή που είχε γίνει με μένα, να επικοινωνώ και τότε και τώρα μαζί τους και είναι πιο προβληματισμένοι αυτοί. Γιατί σου λένε ότι δύο είναι οι κορμοί. Ο ένας κορμός είναι ΣΥΡΙΖΑ, ο άλλος κορμός είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Εμείς το 4-5% αν το κάνουμε έξε, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε Ποτάμι λεγόμαστε, είτε Πασόκ λεγόμαστε, δεν μετρά τόσο αν ο κορμός που μπορούμε να συνεργαστούμε και αυτοί με εμάς, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, δεν έρθει πρώτο κόμμα. Έτσι λοιπόν αυτή την ώρα είναι μεγάλος ο προβληματισμός στους ψηφοφόρους και των άλλων κομμάτων, όχι μόνο ανάμεσά μας, εδώ.
Άρα λοιπόν πιστεύω ότι και μέσα από την ενημέρωση που έχει γίνει πανελλήνια και σε επίπεδο νομού, ότι αυτή την ώρα ο κόσμος θα αναζητήσει την ευθύνη. Θα προτιμήσει την ευθύνη, θα στηρίξει την ευθύνη. Και όπως το έχουμε δει και από τα δύο τιμέοι που έχουν γίνει κυρίως στο Παγκασινοβράδινο, έπεισε ο Μερημαράκης την ώρα που βλέπαμε την αγωνία του Τσίπρα, αυτό είδα εγώ, αυτό κατάλαβα από χθες το βράδυ, να προβοκάρει αυτούς που το ξαναφέρνουν τώρα. Είναι σειρά του να χάνει, όχι να παίρνει να χάνει. Και προσπαθεί λοιπόν να συσπηρώσει που δεν είναι συσπηρωμένο το χώρο του και προσπαθεί με αγωνία να κρατήσει ψηφοφόρους. Η ειλικρίνεια και η σταθερότητα είναι το όπλο μας αυτή την ώρα. Εξάλλου, και σας το θυμίζω αυτό από παλιούς αγώνες μακροχρόνιους με όλους σας, ποτέ δεν ήταν για αυτή την παράταξη χαρακτηριστικά γνωρίσματα ούτε η πόλωση, ούτε η παραπληροφόρηση, ούτε η παραπλάνηση, ούτε τακτικισμοί σε βάρος της Ελλάδας, ούτε η δημαγωγία και τόσο άλλα. Τώρα, αυτή την ώρα, όλοι οι Έλληνες δεν θα αντιπαραβάλλουν τίποτα άλλο παρά τις περισσότερες υποσχέσεις με τα πεπραγμένα του 15. Αυτή η παγίδα που τάχα θα ευλογούσε για να φέρει πίσω τους ταλαντευόμενους και το συντηρεί αυτό το κλίμα, όπως τώρα με χωρίς ο βράδυ και στο debate, το παλιό και το νέο κτλ. Πέρα το ότι αυτό είναι ανήθικο, διότι δεν μπορείς να χτυπάς σε συγκεκριμένα στελέχη που έχουν μια διαδρομή καθαρή στη ζωή τους και να τους ρίχνεις λάσπη και να λες το παλιό. Στο τέλος το παλιό, όπως το είπε και ο Μημεράκης και το κουβεντιάσαμε και στον Άγιο Νικόλαο. Τι θα πει το παλιό? Διχαστικό είναι. Αυτοί δεν υπήρξαν παλιό. Διχαστικό είναι. Δεν ήταν διότι παλιό. Αν το πάρουμε και επί τη βάση του Ηλιακού, δηλαδή με την έννοια του ρατσισμού, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο σημερινός είναι ο Γιάννης Βαρακασάκης από το νομό μας. Πριν από μένα και το Μημαράκη είχε πει στη Βουλή. Ποιο είναι το παλιό? Αλαφαζάνης. Τόσοι άλλοι που ήταν μέσα μέχρι τώρα. Ήταν παλιότεροι μας. Άρα λοιπόν προσπαθεί να πολλώσει τα πράγματα και προσπαθεί με όπλο το δέστε τους αυτοί που κάνανε την Ελλάδα που τη φέραν μετά από 30 χρόνια και έτσι καλό και λιώτηκαν, απαρνηθείτε τους. Είναι μια στρατηγική πόλωσης προκειμένου να ωφεληθεί και να κερδίσει. Έχει αντιληφθεί όμως ο κόσμος, εγώ τον βλέπω στην καθημερινή επαφή. Δεν έχει πιάσει. Πάει πάρα πολύ καλά η σκέψη του κόσμου. Μαζεύοντας την κουβέντα από μένα μετά τον σύντομο χαιρετισμό που πρέπει να κάνουμε, σας λέω ότι μας ενδιαφέρει τώρα πια η επόμενη μέρα. Ο κόσμος θέλει να ανοίξουν οι τράπεζες. Θέλει να τάξει σταθερότητα. Οι μεγάλες επενδύσεις έχουν σταματήσει. Από εκεί θα προέκυψαν οι δουλειές και από εκεί μεγάλωσε η ανεργία. Υπάρχουν μελλοντικά γραφεία στην Αθήνα που ασχολούνται με νομικές καλύψεις μεγάλων έργων, όπως είναι η Ιωνία οδός, η Αττική οδός, η Εγνατία οδός, αυτά. Έχουν σταματήσει όλα τα μεγάλα. Εγώ ξέρω μια επένδυση που θα γινόταν πέραν των άλλων που ξέρουμε για τον νομό μας στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και οι οποίοι θα έτοιμοι να αρχίσουν το Γενάρη. Γνωστοί μου φίλοι μου, με μεγάλη μονάδα, με 31 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 10 δραχμές. Και όταν το Γενάρη που πάρει δεν τους είδαν άλλοτε και επικοινώνησα, μου λένε τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Έτσι έχουν κολλήσει οι επενδύσεις, έτσι και στην περιοχή της Ιτίας που είναι μια παρθένα περιοχή, το κομμάτι που έχει σωθεί από την Κρήτη ολόκληρη, διότι άργησε να μπει στον τουρισμό και είναι παρθένο και για τον προγραμματισμό του μέλλοντος, αλλά και επί της ουσίας. Δεν έρχεται ο κόσμος να κάνει και τώρα επενδύσεις, όσο θα υπάρχει αυτή η αστάθεια και αυτή η αβεβαιότητα. Θα αξιοποιηθεί με κυβέρνηση με η Μαράκη, δηλαδή Νέας Δημοκρατίας και άλλων δυνάμεων, θα αξιοποιηθεί το πακέτο του Γιούγκερ, αυτό το οποίο λέμε, αυτά τα δισεκατομμύρια. Δεν παίζονται οι Ευρωπαίοι, δεν θέλουν συνεργάτες βαρουφάκηδες που τρομοκρατούσαν, προκαλούσαν και εξαγρίωναν. Δεν μπορείς εσύ ο ένας να λες δεν συνεργάζομαι με τον Μανώλη, τον Γιώργο, τον Κωστή, τον Δημήτρη, τον Βαγγέλη. Και ποιος είσαι μεγάλε, το πανίσχυρο μπήμπης που τα καθαρίζει όλα. Αφού αυτή την ώρα είναι η εποχή που χρειάζεται συνέπως των δυνάμεων, γιατί τα φορτία είναι μεγάλα και δεν αντέχει η πλάτη μόνο ενός, ούτε και δύο ακόμα, ούτε τριών. Περισσότεροι πρέπει να μπουν μέσα. Ποιος είσαι που δεν καταλαβαίνεις? Ποιος είσαι που ξέρεις ότι πάνε στο παρελθόν
οι αυτοδυναμίες επιμέλειες να θολώνεις τα νερά προκειμένου να κρατάς πόλωση και δικασμό για να κρατήσεις τους ψηφοφόρους που σου φύγανε και δεν θα τους φέρεις. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα η Νέα Δημοκρατία έχει αντιληφθεί, έχει διδαχθεί, έχει κάνει αυτοκριτική, έχει κάνει λάθη. Το πολιτικό σύστημα γενικά. Και αυτό είναι τώρα που λέω καμιά φορά και εγώ, ότι δεν έχει ακόμα ξεχρεώσει ο κόσμος το πολιτικό σύστημα και τον είδα σαν αγρό παρθένο μαλλί το ΣΥΡΙΖΑ αυτό το χρόνο που πέρασε. Όμως τώρα τον έχει δοκιμάσει και δεν μπορεί να τον πιστεύει πια σαν κάτι το αγνό που ήρθε να αντικαταστήσει κάτι το οποίο έπρεπε να φύγει για πάντα. Άρα λοιπόν, με λιγότερους φόρους που λέει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, με ένα αποτελεσματικότερο κράτος, με λιγότερα ελλείμματα λόγω νοικοκυρέματος, μίκρησης κράτους και ανοίγματος προς την ιδιωτική πρωτοβουλία, θα μπορέσουμε να περπατήσουμε. Με τους αγρότες που υπόθηκε και πριν από λίγο, τους λέω στην Ιερά Πέτρα, που είναι η δυναμική περιοχή της Ελλάδας με τα πρόημα, και εσείς που μιλάτε με αυτούς που μιλάνε για δραχμή, όλες οι πρώτες ύλες για να καλλιεργήσετε έρχονται από την Ευρώπη, από το εξωτερικό, είναι εισαγόμενο για να γίνει το νάιλον, για να γίνουν οι πολυμάσεις, για να γίνουν τα φάρμακα, για να γίνουν οτιδήποτε έχει σχέση με την παραγωγή. Με τη δραχμή, πώς θα τα βρείτε αυτά και που θα τα βρείτε. Θα δίνεις δραχμές αν πηγαίναμε στη δραχμή και βγαίναμε από την Ευρώπη και δεν θα τις παίρνει κανείς. Πώς θα βρείτε τα εμπόδια. Αποκλείεστε από μόνοι σας. Σε ό,τι αφορά τώρα το πρόγραμμα, με την υπάρχει περιθώριο στο κομμάτι, επειδή δεν έχει ψηφιστεί ακόμα από τη Βουλή, δεν έχουν γίνει νόμοι το κομμάτι της διαπραγμάτευσης σχετικά με τις φορολογίες των αγροτών. Η Νέα Δημοκρατία είναι ξεκάθαρη. Ο κατεπάγγελμα αγρότης πρέπει να έχει μια άλλη μεταχείριση από τον Γιάννη Μπουρενό, που είναι γιατρός και έχει και χωράφια. Και έχει γελιές και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει. Θα πρέπει λοιπόν τον αγρότη για να κρατήσουμε την περιφέρεια, την ισχυρή περιφέρεια που είχε πει πάλι ποτέ ο μεγάλος Καραμαλής, γιατί αυτός είχε πει πολλές αλήθειες ανοίγουν τους χρόνους. Για να την κρατήσει την περιφέρεια πρέπει να κρατήσει τον αγρότη και πρέπει να προσαρμόσει τις ανάγκες, τα δεδομένα και τις υπογρόσεις τώρα που είναι δύσκολο το περιβάλλον και μεταβάλλεται μέρα με μέρα ακόμα περισσότερο το παγκόσμιο περιβάλλον και ιδιαίτερα το υλικό, θα πρέπει να κάνουμε άλλο εκεί πολλή δουλειά. Δηλαδή δεν μπορείς να του λες διπλασιασμό της φορολογίας, της προκαταβολής, δεν μπορείς να του λες ότι θα πληρώνεις φόρους δυσβάστακτους. Πρέπει να το στηρίξεις και υπάρχουν περιθώρια σε κάποια κομμάτια του μνημονίου που ήρθε και ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία νοικοκυρεύοντας από όλες τις ύλες να μπορέσει να κάνει τις παρεμβάσεις και να ελαφρύνει και να στρογγυλέψει εκείνα τα σημεία που πρέπει να στρογγυλέψει. Έχουμε λοιπόν μπροστά τώρα εκλογές που πάμε καλά, που είναι θετικό το κλίμα σε σχέση με τον Γενάρη, που έχουμε ένα μπροστάρι όπως υπόθηκε και από τους προηγούμενους, πέραν το ότι είναι κριτικός και είναι μεγάλη υπόθεση για μας αυτή την ώρα, ο Βαγγέλης ο Μπιβαράκης. Έχει μία πείρα, έχει ένα ύφος, έχει τις παρακαταδίκες της παράδεξης, θα πιστεύω της παράδεξης, που οδηγούν σωστά την πορεία του σκάφους της Ελλάδας. Έχει την εικόνα του ανθρώπου που πρέπει να τον εμπιστευτεί αυτή την ώρα ο κάθε Έλληνας που είναι ταλαντευόμενος. Ενώ απέναντί του έχει ένα Τσίπρα, ο οποίος είπε, αθέντησε, κρίνεται αυτή την ώρα με τον αρνητικότερο τρόπο, με ανεπάρκειας, με αλαζονία, με ασυνέπειες και τόσα άλλα. Κατόπιν αυτού δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι εσείς που είσαστε παλιοί, οι περισσότεροι που εγώ θα το βλέπω, είμαστε παλιοί που γυρίσαμε στα χωριά, δεν χρειάζεστε περισσότερα από εμάς να πούμε, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα μεταλαμβανεύσετε μέχρι την Κυριακή, γιατί τώρα είναι η εκλογή. Όχι μέχρι σήμερα που λέγαμε θεωρητικά ένα μήνα, από απόψε και μέχρι την Κυριακή το βράδυ, το Σάββατο πριν. Ένα να φέρει ο καθένας από το χωριό του, που δεν ήταν να ψηφίσει με την προσπάθειά σας, μπορείτε να φέρετε έναν, φανταστείτε τι πληθυσμός είναι αυτός. Δεν θέλει ησυχασμό άρα, θέλει αυτή την ώρα να προσπαθήσουμε όπως κάναμε πάντα, θα κάνουμε και τώρα. Και τότε θα έχουμε πάει καλά όλοι και σαν ομός και σαν Ελλάδα. Ξέρουμε ποιος είναι ο βουλευτής εκ του συστήματος. Εμείς μπήκαμε, βάλαμε πλάτη, κοιμάζουμε πλάτη και από την πλευρά μας και από την πλευρά σας να στηρίξουμε την προσπάθεια τους και την προσπάθεια του Γιάννη αύριο βράδυ.
στο πανηγύρι της Γκίνης. Αντιπροσώπου να βάλουμε σε κάθε κυρίες και κύριοι, αυτό που είπε προηγουμένως ο Γιάννης ο Φουνανός, δηλαδή το ότι οι εκλογές αυτές γίνονται με λίστα και γίνονται επειδή προέκυψαν μέσα σε 18 μήνων από τις προηγούμενες εκλογές, αυτό ήταν μια υποχρεωτική συμπεριφορά. Ευχαριστώ. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Το Βασίλη θα βγάλει βουλευτή, αλλά δεν πρέπει να είναι φυσικά. Πρέπει να βγάλουμε βουλευτή με μεγάλο ποσοστό. Αυτός που θα είναι βουλευτής είναι ξεκάθαρο. Είναι ο Γιάννης ο Πλακιωτάκης. Μπορώ να μιλήσω με μεγαλύτερη άνεση τώρα, γιατί δεν υπάρχει σκέψη ότι κάνω προπαγάνδα υπέρ ενός ατόμου, γιατί αν υπήρχαν, ξέρω εγώ, αν υπήρχε σταυρός προτίμησης, θα ήμουν λίγο πιο κουμπωμένος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα πράγματα με το όνομά τους. Φανταστείτε. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας τη Δευτέρα με Ημαράκη. Με Ημαράκης, εγγονός Παπαδοπούλου, τέος βουλευτής του Μετισέλη, ο οποίος ήταν στους πέφτες. Του έδωσα μια φωτογραφία που ήταν ο παππούς του, ακριβώς, ο παππούς του, ο βουλευτής, με τη μητέρα του. Η μητέρα του βουλευτή είχε παντρέψει τον πατέρα και τον μητέρα της πεθεράς μου. Γιατί και εγώ κακά τα ψέματα είμαι σιακό σα ποσπόντα από γυναίκα που ήταν του πέφτου. Και την πεθερά μου που ήταν γραμματική να στου πέφτου στην κοινότητα, την είχε βαφτίσει ο παππού του Μεϊμαράκη. Απλά πράγματα. Λοιπόν, θέλω να πω το εξή. Δεν νιώθουμε μεγάλη τιμή και μεγάλη σιγουριά για το όταν ο πρωθυπουργό είναι από τα κοντινά χωριά του Δήμου χωριού. Γιατί πέφτει είναι χωριό του Δήμου Σιτίας. Με υπουργό σίγουρα και με πολύ καλό υπουργείο τον Πλακιωτάκη. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είναι θεωρητικό αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Ο Μεϊμαράκης σαν υπουργός άμυνας τον είχε κάνει υφυπουργό γιατί αξιολόγησε το είδος του, τη συμπεριφορά του, τις γνώσεις του, την γέννη διαγωγή του και του έδωσε ένα πολύ πολύ σημαντικό και δει για την ηλικία του υπουργείου. Υφυπουργείο. Φοβερή τιμή, φοβερή εκτίμηση, φοβερή εμπιστοσύνη σε ένα τέτοιο Υπουργείο. Ακολούθως έγινε, πήγε στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Ομοίως ένα ζωτικό Υπουργείο Εργασίας. Όλα αυτά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό που μένει για τον Πλακιωτάκη είναι μέσα στην τριάδα των πρώτων Υπουργείων. Εγώ λοιπόν κοιμάμαι και ξυπνάω με το σκεπτικό ότι τη Δευτέρα θα έχουμε κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Θα έχουμε υπουργό με Ημαράκη, θα έχουμε υπουργό σε ζωντανό υπουργείο τον Πλακιωτάκη και αυτή τη στιγμή συνεισφορά των υπολείπων, η οποία είναι προσφορά στο κόμμα, προσφορά για μια ζωηρή κυβέρνηση, για μια ανάταση της Ελλάδας, είναι τιμή για όλους μας. Θα πρέπει να το ευχαριστιόμαστε, θα πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω. Η Συριακή ιδιαίτερα χωρίς να το βλέπω με ραπτεριώτικα, γεραπετρίτικα ή στιακά, είναι τιμή και δόξα για τον νομό Λαζιδίου και για τη Σιτία ιδιαίτερα και πιστεύω ότι τα έργα εκείνα τα οποία προωθήθηκαν με δικές του ενέργειες κατά το μάλλον και ήταν μέχρι σήμερα θα ολοκληρωθούν στον ταχύτερο χρόνο με την καλύτερη δυνατή έτσι εκτέλεση σαν έργα και θα ακολουθήσουν κι άλλο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα το Γιάννη να έρθει να απευθύνει ένα χαιρετισμό και να αναλύσει την σημερινή κατάσταση όπως τη βλέπει εκείνος. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο για τα καλά του λόγια. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και όλους εσάς που απόψε στέλνετε ένα μήνυμα νίκης. Μήνυμα νίκης για το Λαχτίδι, μήνυμα νίκης για την άλλη καταστροφή που έρχονται στην Κυριακή. Θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, παλιούς αλλά και νέους φίλους, γιατί η Νέα Δημοκρατία πλέον εκφράζει τη μόνη πολιτική σταθερά
του πολιτικού μας συστήματος και η ως αδριανή κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία επιτέλους θα έρθει η πολιτική σταθερότητα, η πολιτική συνεννόηση που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος μας. Φίλες και φίλοι, είναι γεγονός ότι το κλίμα έχει αλλάξει και στο Λασίθι. Άρον-άρον φέρνουν τον κύριο Τσίπρα αύριο το πρωί στον Άγιο Νικόλαο. Άραγε γιατί, για να βγάλει μία φωτογραφία στη Λίμνη, για να πει ότι πέρασε και από τον ομό Λασιθίου. Θα πρέπει να απολογηθεί ο κύριος Τσίπρας για τα ετεχνόμενά του στον ομό Λασιθίου. Πού είναι οι προσλήψεις στα νοσοκομεία? Θα σειρέψουν από συνοσηλευτές, από διοικητικό προσωπικό, από γιατρούς, τα μεγάλα έργα υποδομής που έταζε στους λασιθιώτες προεκλογικά, που διαδήλωναν όλες, σε όλες τις πόλεις του νομού μας, διαδήλωναν για τα νοσοκομεία μας, για τις προσλήψεις. Πού είναι όλα αυτά? Ο κύριος Τσίπρας είναι υπόλογος για τα θέματα του νομού Λασιθίου και σε αντίθεση με τον Βαγγέλη το Μαϊμαράκη, φαίνεται ότι ακολουθεί σε κάθε του βήμα. Ξεκίνησε με την επικοινωνιακή καμπάνια. Ακολούθησε με την υποψηφιότητα με Μαϊμαράκη στο Ηράκλειο. Τον ακολούθησε πάλι ο Τσίπρας. Έρχεται ο Μαϊμαράκης στο Λασίθι, αλλά ο Μαϊμαράκης τίμησε τον νομό Λασιθίου. Συναντήθηκε με τους θεσμικούς εκπροσώπους του νομού Λασιθίου. Με την περιφέρεια, με τους δημάρχους, με τους συλλογικούς και παραγωγικούς φορείς του Λασιθίου. Ήθελε να δει τα προβλήματα, αν και τα γνωρίζει ο ίδιος, αλλά ήθελε να συναντηθεί με τους ίδιους. Ο κ. Τσίπρας τι κάνει? Έρχεται μια βόλτα. Να πει ότι ήρθε στο νομό Λασιθίου να βγάλει τη φωτογραφία και οι λασιθιώτες πιστεύουν ότι θα τον ψηφίσουν για αυτή τη βόλτα. Ε, όχι. Αυτή τη φορά οι λασιθιώτες θα στείλουν ένα μήνυμα ξεκάθαρο νίκης και εμπιστοσύνης στη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στο Βαγγέλη και Μαϊμαράκη. Φίλες και φίλοι, στέκομαι απόψε και σας ζητώ στο πρόσωπο, όπως και ευχαριστώ από καρδιάς τους αγαπητούς συμπολιτευτές μου που με μια βροθιά δίνουμε μαζί ενωμένοι τη μάχη για το Λασίθι, τη μάχη για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας, τη μάχη για την χώρα μας. Γνωρίζετε πολύ καλά και γνωρίζουμε όλοι ότι έχουμε μπροστά μας μια ανηφόρα. Αλλά στην κορφή αυτής της ανηφόρας είναι η Ελλάδα μας. Η Ελλάδα που όλοι ενηρευόμαστε για τις οικογένειές μας, για τα παιδιά μας. Ζήσατε και ζήσαμε όλοι το καταστροφικό 7μηνο Τσίπρα. Ξέρετε, συνηθίζω να λέω ότι η μόνη ευχάριστη στιγμή του 7μηνου είναι ότι ο κόσμος είδε από κοντά τι σημαίνει αριστερά πρώτη και τελευταία φορά. Είναι γεγονός ότι διέκοψαν βίαιως την ομαλή πορεία της χώρας τον περασμένο Ιανουάριο. Η σημερινή κατάσταση της οικονομίας πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Θυμάμαι και κανείς δεν πρόκειται να ξεχάσει τις πρόσφατες εικόνες από τις σουρές των συνταξιούχων. Είτε το θέλει είτε δεν το θέλει ο κύριος Τσίπρας, είναι ο πρωθυπουργός του 60 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε, φίλες και φίλοι. Έφτασα στο σημείο να μας εγκαλούν εμάς για τη λίστα Λαγκάρτ. Μα εμείς ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ψηφίσαμε νόμους για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Για παράδειγμα, ψηφίσαμε το άνοιγμα των λογαριασμών για το ξέφλυμα του μαύρου χρήματος. Πότε ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίσαν αντίστοιχα νομοσχέδια? Ποτέ δεν ψήφισαν κανένα νομοσχέδιο. Και έρχεται σήμερα ο κύριος Τσίπρας να μας εγκαλεί εμάς για τη λίστα Λαγκάρτ, όταν ο ίδιος συναναστρέφεται κοινωνικά και προσωπικά με ανθρώπους που βρίσκονται στη λίστα Λαγκάρτ. Αυτός είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεν έφτανε όμως αυτό. Έχουν χάσει πλέον και το ειδικό πλεονέκτημα με τον κολλητό του, τον περίφημο κύριο Φλαμπουράρη, ο οποίος μέτοχος ακόμα έχει την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας του, παίρνει δημόσια έργα. Αυτή είναι η αριστερά του κυρίου Τσίπρα. Αυτή είναι η αριστερά και θέλω πολύ καλά να το καταλάβετε. Και δεν φτάνουν μόνο αυτά, και με τον περίφημο νόμο Κατρουγκαλού ποιοι γύρισαν πίσω? Οι επίορκοι. Οι επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι επίορκοι γιατροί που έπαιρναν φακελάκια, πρόσφατα γύρισε ένας από αυτούς. Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η αριστερά του κυρίου Τσίπρα, η οποία αποφυλάκησε όλους τους επίορκους και οι εγκληματίες. Φίλες και φίλοι, ήθελα επίσης να επικεντρωθώ σε ένα σημείο, γιατί βλέπω πολλούς ανάμεσά σας,
τι μας ένταζαν επίσης προεκλογικά, ότι θα δώσουν τη 13η σύνταξη. Και όχι μόνο 13η σύνταξη δεν έδωσαν, αλλά μείωσαν και τις κύριες συντάξεις με 2% και το 5% σε επικουρικές. Γιατί? Για να ενισχύσουν το κλάδο υγείας. Από τη μια καταργούμε το 5€ και από την άλλη μειώνουμε τη σύνταξη κατά 20€. Αυτή είναι η αριστερά, φίλες και φίλοι, γι' αυτό και θα τους στείλετε από εκεί που ήρθαν. Από 420 που πέρα μου και ο Πουρθές ένα δεκάλεπτο. Είναι γεγονός, φίλες και φίλοι, είναι γεγονός, φίλες και φίλοι, ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο μοντέλο. Ένα μοντέλο σταθερότητας, συλλογικότητας και βεβαίως χρειάζεται πολιτική συνεννόηση. Και ξέρετε, το πραγματικό δίλημα στις εκλογές που έρχονται είναι πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργό Βαγγέλη Μαϊμαράκη. Που πρακτικά και απλά σημαίνει κυβέρνηση τετραετίας για να επανέλθει η κανονικότητα, η ομαλότητα, η πολιτική συνεννόηση, ή πρωθυπουργό Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μαθηματικά οδεύουμε σε νέα πολιτική αβεβαιότητα, πειραματισμούς και όλα αυτά που ζήσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που όπως σωστά ελέγχθη, να είστε βέβαιοι ότι μετά από 6 μήνες πάλι εκλογές θα έχουμε. Διότι κάποια, υπάρχει το κείμενο των 53, είναι νέο φρούτο αυτό, που διαφωνεί με συγκεκριμένες εφαρμογές του μνημονίου. Άρα στον επόμενο εφαρμοστικό νόμο, διότι ξέρετε τώρα θα έχουμε αξιολογήσεις κάθε μήνα. Κάθε μήνα θα αξιολογούν. Και αν δεν προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές, δεν πρόκειται να πάρουμε χρήματα. Και αν δεν πάρουμε χρήματα, δεν πρόκειται προφανώς να λυθεί το πρόβλημα της χώρας. Και αν δεν πάρουμε τα χρήματα, η χώρα θα χρεοκοπήσει. Άρα ο κίνδυνος που λέει ο κύριος Τσίπρας δεν έχει παρέλθει ακόμα. Κινδυνεύουμε να βρεθούμε και εκτός Ευρώπης και εκτός ευρώ. Γι' αυτό πρέπει να στείλετε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία και ξεκάθαρο μήνυμα στο πολιτικό σύστημα, ότι πρέπει καταρχήν να προωθηθούν οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις, διότι αυτό είναι το ένα κομμάτι του μνημονίου, διότι μόνο μέσα από μια πιστή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που εμείς πιστεύουμε. Αυτός τι μας λέει? Εγώ ξέρετε δεν το πιστεύω το μνημόνιο, δεν είναι το μνημόνιο στην ιδεολογία της αριστεράς, αλλά θα το εφαρμόσω. Πιστεύετε εσείς ότι κάποιος που δεν το πιστεύει μπορεί να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ακόμα και τώρα προσπαθούν να μας κοροϊδέψουν, να μας δουλέψουν. Μία φορά τον Ιανουάριο ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ και βγαίνει μνημόνιο. Δεύτερη φορά στο δημοψήφισμα ψηφίζει ο κόσμος όχι και του βγαίνει ναι. Τρίτη φορά τώρα μας λέει ότι, ξέρετε, εγώ δεν το πιστεύω, αλλά θα το εφαρμόσω. Πολύ δεν πάει τρεις φορές μέσα σε 7 μήνες να κοροϊδέψει ξανά τον ελληνικό λαό? Ξέρετε, την πολιτική σταθερότητα την εγγυάται μόνο λοιπόν η κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργό, να μην το ξεχνάμε, να το τονίσουμε, τον πυρηνικό Βαγγέλη Μαϊμαράκη. Ποια είναι η πρώτη δουλειά της κυβέρνησης, της αυριανής κυβέρνησης, που ήδη οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, και όσο περνάνε οι μέρες θα υπάρχει διεύρυνση της συγκεκριμένης διαφοράς, αρκεί βεβαίως να μην εφησυχάζουμε. Θα επιδιώξουμε λοιπόν συνεννοήσεις. Θα επιδιώξουμε αποκατάσταση στη σχέση μας με τους εταίρους. Άρα χρειάζονται άνθρωποι που γνωρίζουν από ευρωπαϊκό περιβάλλον, γνωρίζουν από ευρωπαϊκούς κανόνες, ξέρουν πώς λειτουργεί η οικονομία. Βλέπω εδώ και τουριστικούς επιχειρηματίες. Μα για να λειτουργήσει ο τουρισμός χρειάζεται μια πολιτική σταθερότητα. Το Νοέμβριο πέρυσι, μόνο οι προκρατήσεις, μιλάω για τον Νοέμβριο του 2014, οι προκρατήσεις από την Γερμανία ήταν σύν 60%. Βεβαίως όλοι γνωρίζουμε τι συνέβη στη συνέχεια, άρα για να προχωρήσει αυτός ο εξωστρεφής κλάδος της οικονομίας μας χρειάζεται σαφώς πολιτική ηρεμία για να γνωρίζουν στο εξωτερικό ποιο είναι το πολιτικό περιβάλλον στη χώρα. Εδώ δεν γνωρίζαμε πριν από 3 μήνες αν θα έχουμε ευρώ ή δραχμή, πώς να γίνουν συμβόλαια για την επόμενη χρονική περίοδο, και επίσης δεν γνωρίζαμε αν θα είμαστε εκτός Ευρώπης. Το πακέτο Juncker που σωστά είπε ο Γιάννης εξασφαλίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. 20 δισεκατομμύρια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 15 δισεκατομμύρια για αγροτικές επιδοτήσεις.
τις οποίες βέβαια οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που μας βλέπουν αυτή την ώρα ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι εκτός Ευρώπης επιδοτήσεις γιόκτο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επίσης, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την απορρόφηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Ο Πάπης ξέρει πάρα πολύ καλά ότι τα περισσότερα έργα στους Δήμους αλλά και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν σταματήσει. Και γιατί έχουν σταματήσει? Διότι η προηγούμενη κυβέρνηση και ο κύριος Σταθάκης που ήρθε προημερών εδώ στη Σιτία δεν φρόντισε να υποβάλει καν αίτημα παράτασης για την υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων υποδομής. Και αν δεν υπήρξε η υπηρεσιακή κυβέρνηση να υποβάλει το συγκεκριμένο αίτημα, που κατά φαινόμενα θα εγκριθεί από 6 έως 12 μήνες, δυστυχώς δεν θα είχαμε την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων. Γι' αυτό βλέπετε και το έργο στο Χαμέση, το οποίο είχε παρτώσει, το οποίο εκτός από την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, διότι είναι ένα έργο το οποίο εμείς εντάξαμε στο ΕΣΠΑ. Επίσης με τα γνωστά capital controls, τον περιορισμό δηλαδή κεφαλαίων, έχει τεράστιο πρόβλημα. Έχουν βαλτώσει τα έργα δημόσια και ιδιωτικά και έχει βαλτώσει επίσης η πραγματική οικονομία. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή την κατάσταση μας παρατείνει ο κύριος Τσίπρας. Ο δεύτερος λοιπόν άξονας του σχεδίου μας, πέρα από την αποκατάσταση της πολιτικής συνεννόησης και ηρεμίας και της προσέγγισης με τους εταίρους μας, είναι το δημόσιο χρέος. Να σας θυμίσω επίσης ότι εμείς ως κυβέρνηση τον Νοέμβριο του 2012 είχαμε εξασφαλίσει την βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους εφόσον είχαμε πρωτογενή πλεονάσματα που είχαμε και εφόσον ολοκληρωνόταν η πέμπτη αξιολόγηση που ήταν μπροστά μας και δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε επειδή ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε τις εκλογές. Άρα με βάση τις αποφάσεις του Νοεμβρίου του 2012 και βάση του κειμένου που υπέγραψε πρόσφατα ο Τσίπρας, θα υπάρξει και ρύθμιση της βιωσιμότητας του χρέους, που πολύ απλά τι σημαίνει? Ότι θα επεκταθεί το χρέος σε 50-60 χρόνια, θα μειωθεί το επιτόκιο και όλη αυτή η εξοικονόμηση των χρημάτων μπορεί να κατευθυνθεί σε τομείς όπως είναι η παιδεία, η υγεία, κρίσιμη τομή λοιπόν της καθημερινότητάς μας, μέσα από μια διαπραγμάτευση που ήδη εμείς είχαμε πετύχει. Αναφέρθηκε και το θέμα των αγροτών και θέλω να δώσω εδώ μία απάντηση και να πω ότι για μας, για τη Νέα Δημοκρατία, το θέμα θεωρείται εθνική προτεραιότητα. Δεν νοείται περιφερειακή ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, χωρίς την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής. Και έχουμε ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι εμείς μέτρα υπερδιπλασιασμού της φορολόγησης των αγροτών ή τριπλασιασμού του ΟΓΑ ή της φορολόγησης των επιδοτήσεων δεν πρόκειται να δεχτούμε. Άρα σε καμία περίπτωση εμείς δεν πρόκειται να καταστρέψουμε τον αγρότη και θα παλέψουμε να βρούμε ισοδύναμα μέτρα έτσι ώστε πραγματικά να τονωθεί η συγκεκριμένη κατηγορία. Που εμείς δεν τη θεωρούμε μια άλλη κοινωνική ομάδα, διότι μην ξεχνάτε ότι εμείς πρώτοι επιβάλαμε φορολογία 13% στους αγρότες, διότι και αυτοί πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Επίσης χρειάζεται ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Είχα υπογράψει, θυμάμαι, ως υφυπουργός εργασίας τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας. Είμαστε Σεπτέμβριο, 52.000 θέσεις. Για το Λασίθι μόνο ήταν πάνω από 800 θέσεις ανέργων συμπολιτών μας. Και τι κατάφεραν και έκαναν οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τον Ανέλη, το ξεχνάμε και το καμένο. Κατάφεραν και μείωσαν κατά 40% τις συγκεκριμένες θέσεις. Γιατί το κάναν τώρα αυτό? Για να εκδικηθούν τον πρώην Υφυπουργό Εργασίας, ο οποίος υπέγραψε το προηγούμενο χρόνο. Μα αυτό τι καταφέρανε? Να στερήσουν 200 και πλέον θέσεις ανέργων λασιθιωτών από το συγκεκριμένο χρόνο. Αυτό κατάφεραν. Επίσης, αυτό που δεσμευόμαστε να κάνουμε είναι να ολοκληρωθεί επιτέλους η μεγάλη κοινωνική μεταρρύθμιση, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο σταμάτησε βιαίως από την κυβέρνηση πάλι ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Διότι το πρόβλημα, ξέρετε, στην Ελλάδα δεν είναι το ύψος των κοινωνικών παροχών, αλλά πρέπει οι συγκεκριμένοι πόροι να πηγαίνουν σε αυτούς που πραγματικά τις έχουν ανάγκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό θα κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Επίσης αναφέρθηκε και από την Ελένη και από τους εκλεκτούς
φίλους το πρόβλημα της μετανάστευσης, ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο βέβαια είναι πέραν των ορίων των εθνικών, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, όμως εμείς καταφέραμε, ενώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, με την περίφημη εκείνη υπουργό, τη γιαγιά Τασία, ουσιαστικά να στείλει το μήνυμα ότι η Ελλάδα, εδώ είμαστε μια χώρα ανοιχτών συνόρων. Ελάτε, πάτε σκύλια λέστε δηλαδή στην ουσία, χωρίς καμία πολιτική φιλοξενίας ή χωρίς καμία πολιτική επαναπροώθηση, γιατί ξέρετε, εδώ ισχύουν τα πρωτόκολλα επανεισδοχής μαζί με την Τουρκία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα ζήτημα το οποίο εμείς ως κυβέρνηση το είχαμε χειριστεί, πόλεμοι υπήρχαν στη συνέχεια και το προηγούμενο πολιτικό διάστημα, αλλά δεν είχαμε δει αύξηση 1200 περίπου της εκατό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, επιτρέψτε μου δύο κουβέντες να πω, επειδή βρισκόμαστε στην Σιτία. Τώρα, τι να πω εδώ για το τι μας είχαν υποσχεθεί και τι κάνανε. Εδώ ολοκληρώσαμε το αεροδρόμιο, ένα στολίδι από τον Ιανουάριο, 35 εκατομμυρίων ευρώ, και κάνανε 6 μήνες για να υπογράψουν μια σύμβαση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για να μπορέσει να παραδοθεί το αεροδρόμιο και ο Δήμος, προς τιμή του, προχωρεί στην προμήθεια των καθισμάτων για να μπορεί να λειτουργήσει το συγκεκριμένο έργο. Ακυρώθηκαν από ό,τι γνωρίζω και πτήσεις, επειδή ακριβώς πτήσεις τσάρτερ, επειδή ακριβώς δεν ήταν έτοιμος ο αεροσταθμός, και όλα αυτά γιατί? Γιατί οι άνθρωποι είναι ανίκανοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ξέρετε, τώρα όλοι θα κληθούμε στις κάλπες με βάση τη σύγκριση. Πότε ήμασταν καλύτερα, τον Ιανουάριο ή σήμερα? Πότε το Λασίδι ήταν καλύτερο, τον Ιανουάριο ή σήμερα? Και ξέρετε, τα νούμερα, οι αριθμοί και η πραγματικότητα είναι αδυσόπιτοι. Και προς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στον ομό Λασιθίου, αλλά και φυσικά απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Επίσης, αυτό που θέλω να πω είναι ότι, επειδή ακριβώς είμαστε 3 μέρες πριν από τις κάλπες και τα πειράματα του 7 μήνου πρέπει να τελειώσουν, και επειδή τώρα δεν είναι η ώρα να ψηφίσουμε ούτε με θυμό, όπως κάναμε ενδεχομένως στις προηγούμενες εκλογές, γιατί ξέρετε, ο κόσμος πίστεψε ότι μου τάζει 10 και το ένα να μου κάνει, καλός θα είναι. Αλλά τώρα πλέον έχουμε μάθει. Και επειδή δεν πρέπει να ξαναπάθουμε, διότι εμείς οφείλουμε, όπως το κάναμε τον Ιανουάριο, και τώρα να προειδοποιήσουμε ότι μόνο μία κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργό τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα. Στις 20 λοιπόν Σεπτέμβρη αποφασίζουμε. Είναι η πιο κρίσιμη ψήφος της μεταπολίτευσης. Και δεν πρέπει να πάει καμία ψήφος καμένη. Ούτε λοιπόν ψήφος διαμαρτυρίας, ούτε ψήφος τιμού, ούτε ψήφο αποχής δεν είναι λύση στην παρούσα χρονική περίοδο. Σας καλώ λοιπόν να δώσετε την πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία. Την πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία και στο Νοκόλα Σουφίου. Διότι μόνο μια κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να εγγυηθεί την πορεία της χώρας μας στο μέλλον με σταθερότητα και ομαλότητα. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί, ζητώ να μας δώσετε την εντολή να πάμε το Λασίδι μπροστά. Να πάμε την Ελλάδα μπροστά με αυτή την προσπάθεια. Σας καλώ να συμμετέχετε όλοι. 3 μέρες μείναμε. Γνωρίζετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, σπίτι-σπίτι, πόλη-πόλη, χωριό-χωριό, γιατί οι εκλογές δεν τελειώνουν σήμερα, θα τελειώσουν λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες. Και μετά, το βράδυ της Κυριακής, θα είμαστε όλοι εδώ για να γιορτάσουμε τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στην πατρίδα μας, με τον Υπουργό, τον κριτικό Λασιθιώτη, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Και πάλι, θερμά σας ευχαριστώ και καλή νύχτα. Δεν τελειώσαμε, το καλύτερο θα αφήσαμε για το τέλος. Ο Γιώργης Φαγγελάης θα μας πει κάποιες μαρτυράδες. Αγαπητοί φίλοι, κερδίζουν την αποψινή μας συγκέντρωση τα αξιότιμα στελέχη και όλους εσάς. Και θέλω να σας πω με στίχους δύο λόγια.
Ποιο κόμμα, φίλοι μου, εδώ εξέχει στο Λασίδι, που είναι αξιόπιστο και χρόνια τώρα πείθει. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που σ' όλα ξεχωρίζει και έχει υποψήφιου που ο κόσμος τη γνωρίζει. Είναι ένας και ένας διαλεκτή και από κοντά γνωρίζω και βλέπω απόψε τι είναι εδώ και τι καλωσορίζω. Νιώθουμε υπερήφανοι εμάς, νιώθουμε υπερήφανοι εμείς εδώ στη Στεία που έχει στελέχει άξια η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι λίγο που έχουμε πρόεδρο το Βαγγέλη, που δεν υπάρχει άνθρωπος σωστός να μην τον θέλει. Δεν είναι λίγο που έχουμε γραμματικό το Γιάννη και βλέπουμε το κόμμα μας καθημερινώς να αυξάνει. Χάρη σε αυτούς και όλους εμάς, χωρίς αμφιβολία, θα γίνει η πρώτη δύναμη η Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω πως θα σβήσει, γιατί είναι μια παρένθεση που σίγουρα θα κλείσει. Με ψέματα ανέβηκε και αυτό θα το πληρώσει, γιατί ήρθε η ώρα στο λαό λογαριασμό να δώσει. Η Νέα Δημοκρατία ανόρθωσε πολλές φορές τη χώρα και ήρθε πάλι ο καιρός να κάνει αυτό και τώρα. Είναι συμφέρον όλων μας, προπάντων των παιδιών μας, να έχουμε πρωθυπουργό ένα άνθρωπο δικό μας. Ξέρουμε είναι μακριά οι αυτοδυναμίες και θα συνεργαστούμε χωρίς αδυναμίες. Ο Τσίπρας έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να αρνέψει. Ο βιασμός των Βρυξελών τον έχει σημαδέψει. Έπαθε ό,τι έπαθε από υπεροψία και δεν του φταίει τίποτε η Νέα Δημοκρατία. Το καίει το μνημόνιο που έχει υπογράψει και στο debate έπινε νερό να του περάσει. Στις εκλογές τις έκαμε όχι να δώσει λύση, αλλά για να μην ψηφιστεί και να την κοπανίσει. Αυτό πιστεύω θα συμβεί. Και η Νέα Δημοκρατία, ο νικητής των εκλογών, θα έρθει στην εξουσία. Εύχομαι ο αγώνας μας να έχει επιτυχία, γιατί εμείς θα διώξουμε πόνο και δυστυχία. Πρέπει η επιτυχία μας να είναι πολύ μεγάλη, διότι κάνουμε αυτά που δεν μπορούν άλλοι. Ευχαριστώ.